Τι έγινε, πάμε σαν άλλοτες διαπραγματεύσεις? Η αλήθεια είναι ότι τις νύχτα στα καμώματα τα βλέπει μέρα και γελά. Όλοι οι συντάκτες μέχρι τις 2-3 υπομονετικά έπιναν το ποτάκι του στο... Σε χάνω από το hands free. Φέρε τα χίλια στο μικρόφωνο του τηλεφώνου, γιατί θα σε χάσουμε, δεν θα σε ακούμε. Έλα, όχι, δεν είναι κανονικά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, ξενυχτήσατε λες στο Hilton. Λέω, ναι, ξενυχτήσαμε στο Hilton και τις νύχτα στα καμώματα τα βλέπει μέρα και γελά. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλη η ιστορία της, του Σαββατοκύριακου, που στην ουσία έκανε λόγο για μια προσυμφωνία ενδεχομένως ή τουλάχιστον για κάποια συμφωνία σε βασικά θέματα, χθες εξανεμίστηκε, έτσι. Να το πούμε λίγο απλά για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Υπήρχαν κάποια draft στα οποία υπήρχαν μέτρα πάνω. Mm-hmm. Στα μέτρα αυτά υπάρχουν κάποια κουτάκια που θα πρέπει να συμπληρωθούν αριθμοί, νούμερα. Που είναι τα κόστη, που είναι τα συγκεκριμένα ποσά τα οποία υπολογίζουμε ότι θα βγάλουμε από κάθε μέτρο. Αυτά τα ποσά περιμέναμε, τα νουμεράκια δηλαδή, το λέω πολύ απλοϊκά, περιμέναμε χθες να συμπληρωθούν. Δεν συμπληρώθηκαν ποτέ. Τώρα, γιατί δεν συμπληρώθηκαν? Αν υπήρχε στη διαφωνία θεσμών ελληνικών αρχών, αν υπήρχε διαφωνία μεταξύ των θεσμών των ίδιων, αυτό απομένει να το μάθουμε. Το θέμα είναι ότι πάμε στην Ουάσιγκτον χωρίς τουλάχιστον μια συγκεκριμένη πρόταση, μια συγκεκριμένη συμφωνία. Πάμε στην Ουάσιγκτον, στην Ιαννή, δηλαδή, σύνοδο του IMF, για μια πολιτική παράλληλη κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Άρα, εγώ καλά είπα ότι μπορεί να ζήσουμε τεζαβού, Θάνο, Κάλλιστα, το σενάριο αυτό, ναι. Το σενάριο αυτό το οποίο είπες, ενδεχομένως να υπάρχει. Το σύστημα είναι τι έγινε όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή θέλω να πω ότι στήθηκε μια ιστορία περίπου συμφωνία στο Σαββατοκύριακο. Ναι. Χθες όμως βγήκε ο υπουργός, ο κύριος Παπάς, και έκανε λόγο, έκανε μια επίθεση στο IMF. Τι να κάνει και ο πρωθυπουργός μετά με τον Πορτογάλο. Ναι, άρα, ναι, ναι. Άρα απομένει να πάρουμε απάντηση στο ερώτημα αν πρόκειται για μια, το λέω έτσι πολύ υπερβολικά, θα μου επιτραπεί η έκφραση, καλωστημένη παράσταση για να δείξει τη δυσκολία της διαπραγμάτευσης, άρα και τη δυσκολία των μέτρων που θα έρθουν, έτσι, θα πρόκειται για πολύ δύσκολα μέτρα, mm-hmm. Δύσκολα και στην εφαρμογή τους, δύσκολα και, και στο να τα αντέξει η κοινωνία, έτσι, ή αν πρόκειται στην ουσία πραγματικά για μια, ας το πούμε, διαφωνία και ρήξη. Άρα η λες, οποία έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Άρα λες ότι οι πεάνες της περασμένης Παρασκευής που έχουν μετατραπεί σε ελεγεία μένει να μας εξηγηθεί αν είναι επί υπαρκτής βάσης διαφωνίας ή αν, επειδή τα μέτρα είναι τόσο σκληρά, ακριβώς, πρέπει να φτιαχτεί επικοινωνιακά μία κόντρα που να πάμε πάλι στο άντε ρε παιδί μου. Πώς το πει η Μυραράκη στο Χίλτον χθες, κλείστο να πάμε να τελειώνουμε, κλείστο, μας τα έχετε κουράσει, ας πούμε. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Τον χάσαμε τον Θάνο? Τον χάσαμε. Εγώ το πάω. Υπέρυξη του Χίλτον πια υπάρχουν ραδιογωνιόμετρα, τάπες για τις υποκλοπές. Μας μετέφερε όμως το κλίμα, γιατί ήταν στο Χίλτον, έτσι, το ξενύχτη, μας μετέφερε το κλίμα ότι μένει να απαντηθεί αν η διαφωνία με τους θεσμούς για το ασφαλιστικό και τα κόκκινα, αυτό μαθαίνουμε, είναι σοβαρή, κάθετη και τέτοια, ή αν είναι ένα παιχνίδι, θα φωνάζει ο ένας, θα φωνάζει ο άλλος, και θα περνάει και ο χρόνος και θα αυξάνει η πίεση ότι κινδυνεύει η αξιολόγηση. Αυτό λέει ο Θάνος, να την ακτίσει τον αέρα. Οπότε παιδιά, πάρτε την Θάνο, μας ακούς? Αυτό ακριβώς που μόλις είπες, δηλαδή θα την ακτίσει ή έχει τυναχθεί στον αέρα, ή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ή έχουμε κατασκευάσει μια ωραία ιστορία προκειμένου ο κόσμος να καταπιεί πιο εύκολα τα δύσκολα μέτρα τα οποία έρχονται. Μάλιστα. Αντιδράσεις από τους αποχωρήσαντες του κουαρτέτου δεν είχαμε, ούτε διαρροές. Όχι, δεν είχαμε καμία αντιδράση, δεν είχαμε καμία διαρροή. Μάλιστα, όλοι οι συντάκτες οι οποίοι περιμέναμε μέχρι αργά, μέχρι τα ξημερώματα, 2-3 ώρα στο Χίλτον, προσδοκούσαμε σε μια δήλωσή τους για να έχουμε και τη δική τους, όπως καταλαβαίνεις, εκδοχή του πράγματος. Δεν κατέστησε εφικτό κάτι τέτοιο, ούτε κάποιο είδους συγκεκριμένη διαρροή. Αυτό που είπα και στην αρχή είναι αυτό το οποίο περιμέναμε. Δηλαδή περιμέναμε να συμπληρωθούν οι αριθμοί πάνω στο συγκεκριμένο draft προτάσεων, mm-hmm. το οποίο υπήρχε. Αυτό δεν κατέστησε
δυνατό. Απομένει να δούμε γιατί αν υπάρχει διαφωνία ελληνικών αρχών και θεσμών ή αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των θεσμών των ίδιων. Έτσι. Μετά την Ουάσιγκτον ενδεχομένως να έχουμε και περισσότερα νέα. Το σίγουρο είναι ότι στο καλό σενάριο, το οποίο φαίνεται λίγο μακρινό αν θες την προσωπική μου άποψη, η Ουάσιγκτον θα σου φέρει μια καλή πολιτική διαπραγμάτευση που θα σε βάλει δυνατά και στην ιστορία του Eurogroup που γίνεται 22 Απριλίου αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Αν δεν πάει καλά η Ουάσιγκτον, τότε πας λίγο και με άδεια τα χέρια. Άρα λες ότι ουσιαστικά έχουμε ένα τετραήμερο 18 με 22 για να κλείσει. Αν θέλουμε να προλάβουμε αυτό που λέγαμε πριν το Πάσχα. Αυτό βέβαια. Αν θέλουμε να προλάβουμε το πριν το Πάσχα, αυτό που το διατυμπάνιζαν όλα τα στελέχη της κυβέρνησης, όπως αυτοί που προκρίνουν. Οπότε, ναι, αν θέλουμε να προλάβουμε το πριν το Πάσχα, είναι σαφές πλέον ότι το Eurogroup αποτελεί τον τελευταίο σταθμό. Εκτός βέβαια, έτσι, αν υπάρχει κάποιο άλλο έκτακτο Eurogroup το οποίο χθες το βράδυ. Να τα πάλι τα έκτακτα. Πώς μου θυμίζει εμένα 15. Αυτά τα έκτακτα άμα αρχίσουν. Θάνο, έχεις καταλάβει, το μεγαλύτερο brand fair είναι με το Delta Nitaf ή με τα ευρωπαϊκά όργανα? Εντάξει, ήταν σαφές και χθες ότι ήταν με το Delta Nitaf. Παρόλα αυτά έχει πολύ μεγάλη έτσι αξία, αλλά αυτό θα το κρίνει περισσότερο ιστορικός του μέλλοντος και όχι εμείς τώρα που το δούμε. Να δούμε ότι ένα χρόνο πριν ο αντίπαλος, το λέω σε εισαγωγικά, ο αντίπαλος, πιο κακός μάλλον για την κυβέρνηση ήταν η Ευρώπη. Και η καλή κατά κάποιο τρόπο ήταν οι Αμερικανοί, το λέω πάλι πολύ σχηματικά. Ένα χρόνο μετά ο καλός είναι η Ευρώπη και η Ευρώπη είναι αυτή η οποία θέλουμε να σώσουμε και ο κακός είναι και κακός είναι το IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα γιατί υπήρξε αυτή η εναλλαγή ας πούμε κοσμοθεωρίας και γεωπολιτικής θεώρησης της ελληνικής κυβέρνησης, έχει τη σημασία του. Αλλά ας περιμένουμε λίγο να το δούμε γιατί έγινε αυτό. Μάλιστα. Ή θα αποδειχθεί η λεγόμενη ελάφρυνση του χρέους, η μεγαλύτερη μουσαντένια πράξη για τα χάπατα. Ναι. Η μεγαλύτερη φούσκα. Ναι, βέβαια πρέπει να σημειώσουμε πάλι ότι η ελάφρυνση του χρέους θα πρέπει να περάσει μέσα από τα κοινοβούλια και των υπολείπων χωρών. Άρα ενδεχομένως να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί και άλλες χώρες να θέλουν να βάλουν το ζήτημα της δικής τους ελάφρυνσης χρέους. Και θεωρώ ότι προσωπική μου άποψη είναι ότι μόνο έτσι θα μπορεί το ελληνικό χρέος να ενταχθεί σε μια ρύθμιση, το πρώτο πολύ απλά. Δηλαδή μόνο αν μπει μαζί με τις ρυθμίσεις και άλλων χρεών άλλων κρατών. Μάλιστα. Έτσι μπορεί να το δικαιολογήσει δηλαδή και κεντρικά αυτό το πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση.